το ζήτημα των πρενελουργίων. Σήμερα υπήρχε μυρωδιά, το είχε μία και στην Καλαμάτα. Το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15 περίπου ημέρε, ακυρώθηκαν πτήσει Καλαμάτα Θεσσαλονίκη λόγω των καπνών από την Υπάει. Να προσθέσω εγώ ότι πολλέ φορέ το νεφο κατεβαίνει χαμηλά μέσα στον αυτοκινητόδρομο και έχουμε και προβλήματα και κυκλοφορία. Ευτυχώ που δεν έχει γίνει και κάποιο ατύχημα. Λοιπόν, όλα αυτά αποδεικνύουν ότι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, δεν κάνουν τη δουλειά του. Δεν είναι όλα τα πυρηνελεουργία τα οποία δημιουργούν αυτή τη δυσοσμία και το νεφο. Κάποια. Τι πρέπει να γίνει, Έλεγχο περιβα... τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν εφαρμόζεται. Έλεγχο τη άδεια να μην διαχειρίζονται σάπιο πυρήνα. Εδώ διαχειρίζονται πυρήνα δύο μηνών και πρέπει να κάνουν διαχείριση πυρήνα μια εβδομάδα. Όλα αυτά μπορούμε να τα βρούμε. Και τι να κάνουμε, να τα κλείσουμε. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι των οποίων κινδυνεύει η υγεία με αναπνευστικά προβλήματα να αντιμετωπίζουν επιπρόσθετα προβλήματα εξαιτία του νέφου, επειδή κάποιοι πρέπει να κερδίσουν. Και μην μα βάζουν ω θέμα τα οικονομικά προβλήματα και την οικονομική καχεξία τη χώρα. Εντάξει. Βεβαίω, βεβαίως. Όταν δεν εφαρμόζεται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ε, πρέπει αυτό ο οποίο έχει τον έλεγχο και εν προκειμένου τον έχει περιφέρεια να φτάνει να κλείνει την επιχείρηση όταν δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Α σε μια περιοχή τουριστική να ακυρώνονται αεροπορικέ πτήσει. Να μην μπορεί να κατέβει στην καλαμάτα από τη βρώμα και τη δισοδεία. Δισο... Δεν το κάνουν όλοι. Προσέξτε, υπάρχουν πυρενεργεία τα οποία εφαρμόζουν τον νόμο. Κάποια δεν τον εφαρμόζουν. Εκεί πρέπει να πάει ο ελεκτρικό μηχανισμό να κάνει μία σύσταση, δύο και να προχωρήσει στο κλείσιμο τη επιχείρηση. Όταν είναι βέβαιοι ότι δεν θα του ενοχλήσει κανεί, θα βρωμίζουν και θα κερδοσκοπούν ένα χώρο που έχει και άλλε στοχεύσει, αδερφέ. Ε, περιμένουμε, έρχεται κόσμο εδώ, έρχονται τουρίστε. Δεν μπορεί να εισπνέουν τη βρώμα η οποία εκλείεται από τα εργοστάσια κάποιων ασυλίδητων. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και το κράτο πρέπει να παρέμβει. Αλλά δεν είμαστε σοβαροί. Τόσα χρόνια ασχολούμαστε, αρχίζουμε να ψάχνουμε στο δημόκριτο, στα πανεπιστήμια, δηλαδή πετάμε την μπάλα στην κερκίδα, ενώ υπάρχουν όλοι εκείνοι οι μηχανισμοί για να λύσουμε το πρόβλημα δια της πάθης όταν δεν λύνονται τα προβλήματα με τις διαδικασίες που πρέπει, δηλαδή τη σύσταση, υπάρχει και η σπάθη, δηλαδή το κλείσιμο, η αναστολή λειτουργίας. Θα βλέπατε πώς θα λειτουργούσαν όλα σωστά.